Νομίζω ότι είναι τα πράγματα καθαρά. Έχετε το σύνολο της ευθύνης. Να θυμίσω, όταν φέρατε και μάλιστα σε υψηλούς τόνους τη συγκεκριμένη πρόταση, εμείς την καταψηφίσαμε. Και μάλιστα είπαμε τι πάτε να κάνετε. Πάτε να φτιάξετε ένα δεύτερο γκέτο δίπλα σε ένα γκέτο που το κατόνομα προσωρινό μέρος έγινε μόνιμο. Αναφέρεστε στην δομή για την ημερήσια φροντίδα. Δεν έχει γίνει συζήτηση για τον Ελαιώνα ή για απόφαση για τον Ελαιώνα. Το λέω γιατί θυμίζω ότι εμείς από το 2017 δεν συμφωνούμε και καταψηφίζουμε την ετήσια συνεχόμενη από τότε μέχρι σήμερα παράταση της σύμβασης. Γιατί ουσιαστικά τι κάνετε, πάτε να μονιμοποιήσετε ένα καθεστώς στέγασης προσφύγων που η έννοια της φαβέλας και οι εικόνες οι οποίες υπάρχουν και τις οποίες τώρα τις κατακρίνετε, εκ των πραγμάτων τις δημιουργούν. Τις δημιουργούν γιατί πατάνε σε μια όχι απουσία, αλλά σε μια εχθρική πολιτική απέναντι στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, την οποία υλοποιείται σαν κυβέρνηση και το μέρος της ευθύνης που σας αναλογεί σαν Δήμος το υλοποιείται και αυτό. Το λέω γιατί το θέμα δεν είναι η διακοπή μιας δομής την οποία με τόσους τόνους την ανοίξατε νομίζω πριν από ένα χρόνο, αλλά η ευθύνη για τη συνολική διαχείριση μιας πολιτικής εχθρική στους μετανάστες, μιας πολιτικής η οποία ουσιαστικά τους καταδίκαζε και τώρα τους αφήνει εντελώς στον αέρα, πριν τους καταδίκαζε να ζούνε είτε σε κοντέινερ για 3 και 4 χρόνια, είτε σε σκηνές, είτε σε χαρτόκουτα. Εμείς δεν θέλουμε να συνεχίζεται αυτό το καθεστώς. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση έχει στο σύνολό της την ευθύνη και ο Δήμος παίρνει τη δική του ευθύνη στο να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα στέγασης, ένα πρόγραμμα διαβαθμισμένο και για τους ετούντες, αλλά και για αυτούς που παίρνουν το καθεστώς του ασύλου και θέλουν να παραμείνουν στη χώρα μας, το οποίο θα τους βάζει σε μια διαδικασία επαφής με τη χώρα, με τη γλώσσα, με τη δουλειά, με ειδικά προγράμματα που μπορούν να φτιαχτούν, έχετε τη δυνατότητα και δεν θα τους αφήνει πλέον έρμεα στην τύχη τους. Γιατί κοιτάξτε, για να μιλάμε έτσι και ειλικρινά, η προσπάθεια να τελειώνετε με τον Ελαιώνα, τον οποίο ψηφίζατε και η προηγούμενη και η σημερινή Δημοτική Αρχή και η προηγούμενη κυβέρνηση που τον είχε πει προσωρινό και η σημερινή, συνδυάζεται άμεσα με την ανάπλαση και το γήπεδο του Παναθηναϊκού, το οποίο το ψηφίσαν όλες οι παρατάξεις στην Οικονομική Επιτροπή εκτός από εμάς. Τα 85 εκατομμύρια έγιναν 115 από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και όταν φτιάχνετε μια τέτοια βιτρίνα, δεν μπορεί να έχει δίπλα και τις τριτοκοσμικές υποτίθεται εικόνες των προσφύγων. Εμείς θεωρούμε ότι η λύση δεν είναι οι εικόνες αυτές για τις οποίες ευθύνεστε. Η λύση είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι δυνατό, είναι ρεαλιστικό να υπάρχει, προσωποποιημένο και για τους ετούντες και για αυτούς που πήραν καθεστώς πρόσφυγα και θέλουν να μείνουν στη χώρα μας, ώστε να ενταχθούν είτε περιμένοντας είτε μετά την έγκρισή τους στην ελληνική κοινωνία, η οποία μπορεί να τους δεχτεί. Οι αριθμοί είναι συγκεκριμένοι, μπορεί να τους δεχτεί, μπορεί αυτόν τον κόσμο να τον αγκαλιάσει και η πολιτική γκαιτοποίησης, απομόνωσης και τώρα πετάγματος στον δρόμο δεν είναι φυσικά λύση και από αυτή την πλευρά έχετε ευθύνη και εννοείται ότι ενώ συμφωνούμε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιες δομές, δεν θα ψηφίσουμε δίνοντας ουσιαστικά άλοθη σε μια πολιτική που έχετε από την αρχή μέχρι τώρα την ευθύνη.